Παπά, σήμερα κατασχέσατε αρκετά μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών. Θα ήθελα να μου πείτε δύο λόγια σχετικά με το πού βρέθηκε, πότε βρέθηκε. Τις τελευταίες μέρες στην Ελλάδα έρχονται πάρα πολλά κιλά χασίς, είτε οδικός από διάφορα τελωνία ή από τη θάλασσα με ταχύπλοα σκάφη. Τελευταία τα φέρουν ειδικά τις μέρες Σάββατα ή Κυριακές, όσων των πίστων έρχονται στην Ελλάδα μετά που πιαστήκανε στην Καγκαβιά τα 1500 κιλά χασίς. Την ίδια περίπου στιγμή φεύγανε από Αλβανία με ταχύπλοα σκάφη και για τα παράλια της Ηπείρου, ειδικά στην περιοχή της Σπάργας που θα ξεφορτωνόταν τα ναρκωτικά. Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία μας, παρότι είμαστε πάρα πολύ λίγα άτομα, 5-6 άτομα σύνολο αποτελείται η υπηρεσία. Εγκαταλείψανε τα ναρκωτικά στην περιοχή της Σπάργας, σε μια πολυσύχναστη παραλία, στον Άι Γιάννη. Η Αλβανία εντωμεταξύ δεν ήταν εις θέση για να αυτό το αφήσανε κατά τις νυχτερινές ώρες. Συλλήψεις δεν γίνανε, Αλβανό. Όχι, μόνο δεν γίνανε. Μόνο τα ναρκωτικά κατασχέθηκαν. Ναι, τα ναρκωτικά κατασχέθηκαν. Και η εποχή αυτή στην Αλβανία είναι η συγκομιδή. Και από εδώ και στο εξής, τουλάχιστον για 2 μήνες θα υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες ναρκωτικά που θα έρχονται στην Ελλάδα. Σήμερα έγινε η κατάσχεση. Σήμερα έγινε η κατάσχεση το μεσημέρι, το απόγευμα. Η ποσότητα ακριβώς αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε, γιατί τώρα γίνεται η καταμέτρηση. Πρέπει να είναι 400-500 κιλά. Μόνο χασίς. Χασίς. Δεν έχουμε ανοίξει όλα τα τσουβάλια, ανοίγονται. Δεν μπορούμε να ξέρουμε αν τυχόν και υπάρχει και κάτι άλλο μέσα. Γιατί τώρα γίνεται η καταμέτρηση.